για την παρέτηση του Περικλή Κοφίδη από μέλος της ΔΥΜΤΟ, της τοπικής δηλαδή ουσιαστικά της Δημοτικής Οργάνωσης Δράμας της Νέας Δημοκρατίας. Κυρίες και κύριοι, μιλήσαμε σε προηγούμενη εκπομπή. Υπήρξε μια δημόσια ανάρτηση από τον, στον λογαριασμό του στο Facebook από τον Περικλή τον Κοφίδη, ο οποίος αναφέρει ότι παρετείται και μάλιστα δήλωσε ότι η απόφαση του δεν είναι απόρρια θυμού ή αγανάκτησης, αλλά αξιοπρέπειας και εντιμότητας. Την παρέτησή του βεβαίως την έδωσε και στα αρμόδια όργανα, πήρε και αριθμό πρωτοκόλλου από όσο τουλάχιστον γνωρίζουμε. Από τα σχόλιά του διαφαίνεται πως προκλήθηκε η απόφαση του αυτή από μια προσπάθεια παρέμβασης κάποιων στελεχών της παράταξης στη δράση που ο ίδιος πρωτοστατεί και έχει να κάνει με τον εξοραϊσμό του άγνωστου στρατιώτη εκεί στην περιοχή της Νέας Κρόμνης. Από τις πληροφορίες που έχουμε, κατά πάσα πιθανότητα υπήρξε ένα τηλεφώνημα στον κύριο Κοφίδη από κάποιον κομματικό παράγοντα, ένα τηλεφώνημα το οποίο εξόργησε τον Περικλή, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής προκειμένου να μας δώσει περισσότερα στοιχεία, γιατί όντως η παρέτηση αυτή έχει συζητηθεί και συζητείται ακόμη και στη Νέα Δημοκρατία, όχι όμως μόνο στη Νέα Δημοκρατία. Να σε χαιρετήσουμε, Περικλή Κοφίδη. Καλημέρα, καλημέρα, Άρη μου. Τώρα δεν ξέρω, αν οι πληροφορίες που έχουμε είναι έγκυρες και σωστές. Θα μας πεις εσύ λοιπόν για ποιο λόγο ουσιαστικά οθήθηκες. Είναι σωστές. Χθες παρέδωσα και την έγγραφη παρέτησή μου στον πρόεδρο της ΔΥΜΤΟ, που εμφανίστηκε μετά από ένα χρόνο περίπου. Απλώς θέλω να πω για το όλο θέμα ότι έσπευσαν να δημιουργήσουν θέμα για μια εκδήλωση πριν ακόμα γίνει. Mm-hmm. Δεν περίμενα να δουν πρώτα αν θα κρατηθούν τα μέτρα προστασίας και μετά να έχουν λόγο να μιλήσουν. Αυτό προκατέλαβε βασικά την κατάσταση. Πώς να το πω λίγο, δεν μπορεί να ερμηνευτεί σαν ευαισθητοποίηση των πολιτών απέναντι σε αυτή τη δράση, αλλά ως προς μια κακή απέναντι σε ένα δόλο προς το πρόσωπό μου. Δηλαδή, για να βάζουμε τα πράγματα έτσι σε μια σειρά, σε πήρε σε ένα τηλέφωνο κάποιο κομματικό στέλεχος και σου είπε γιατί κάνεις αυτήν την εκδήλωση τώρα που έχει πανδημία, αυτό? Έτσι, άκου να σου πω. Αυτό ακριβώς έγινε, αλλά ποια είναι η ουσία του πράγματος? Ότι η Νέα Δημοκρατία δεν λειτουργήσε όπως έπρεπε να λειτουργήσει. Πολιτικός μου προϊστάμενος εδώ στη Δράμα, ας αφήσουμε το κόμμα του επίσημο, τον πρόεδρο του κόμματος, τον περιφερειακό κτλ. Εγώ, επειδή βγήκα τώρα για να ενημερώσω τον κόσμο της Δράμας, είναι ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Δράμας, από αμέσως σε τοπικό επίπεδο, ο οποίος πληροφορώ τον απλό ψηφοφόρο ότι ακόμα και μέχρι σήμερα που μιλάμε δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου. Αυτό με αφήνει να έχω κάποια κενά στο μυαλό μου μέσα για τη λειτουργία που έγινε. Οπότε το πρώτο ζητούμενο είναι αυτό. Μα τότε, ποιος σε πήρε τηλέφωνο όμως? Ποιος σε πήρε τηλέφωνο? Μπορείς να το πεις, θέλεις να το πεις, ποιος σε πήρε τηλέφωνο, ποιο ήταν το κομματικό στέλεχος? Αυτό θα το πω ακριβώς. Ο πρώτος που έπρεπε να πάρει, ενδεχομένως αν πήγαινα να θίξω κάτι ή να δημιουργήσω κάτι το οποίο θα είχε αντίκτυπο στη Νέα Δημοκρατία, θα έπρεπε να ήταν ο κύριος Γεωργιάδης, ο διορισμένος πρόεδρος εδώ στη Δράμα, και να μου έλεγε τι γίνεται, ρε Περικλή, κτλ. Αλλά λειτουργήσε ως αντίπαλος πλέον, και αυτό τώρα θα λειτουργήσει και δυστυχώς, ίσως για τη Δράμα και τους φίλους οι οποίοι με στηρίζουν εδώ και χρόνια, κάπως διαφορετικά δεν υπάρχει λειτουργία. Οπότε, επειδή ή απαξίωσε ή δεν γνώριζε ή κάτι άλλο συνέβαινε, το λέω έτσι απλά, με πήρε τηλέφωνο ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και μου είπε αυτό και αυτό. Στην αρχή, εγώ να σου πω, Άρη μου, νόμιζα ότι θα μιλούσε για την εκδήλωση στην Πασχαλιάτικη, αυτή που κάνουμε εθελοντικά για τη συγκέντρωση τροφίμων που κάναμε και το Πάσχα και θέλουμε το Χριστούγεννα και θέλουμε να την κάνουμε τα. Γιατί εκεί χρησιμοποίησα την ιδιότητά μου σαν μέλος της ΔΥΜΤΟ Δράμας και Νέα Δημοκρατία. Έτσι, η οποία είχαμε πει και είναι ακομμάτιστη όμως. Αλλά αυτοί μιλούσαν, αυτό που με παραξένεψε, για την εκδήλωση αυτή την εθελοντική, που ξέρετε ότι εδώ και 5 χρόνια εγώ δίνω τη ζωή μου εκεί πάνω για τον άγνωστο στρατιώτη, και ένα κάλεσμα κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους για να δουν, να συζητήσουμε για να γίνουν κάποιοι εθελοντές στο χώρο πάνω εκεί πάνω της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί εγώ αισθάθηκα ντροπή. Ντροπή για ποιο λόγο? Πριν ακόμα γίνει καν η εκδήλωση, πριν δούνε τι ακριβώς, και μιλήσανε σε έναν άνθρωπο που τηρεί σε όλες τις φάσεις της ζωής του από την αρχή της πανδημίας, ο οποίος υπερασπίζεται τα μέτρα υγειονομικού πρωτοκόλλου σε όλες τις διαδικασίες της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και προσωπικά
του καταστήματός μου και της δουλειάς μου, πήραν να μου πούνε ότι ξέρεις, αυτό δεν γίνεται λόγω πρωτοκόλλου και λόγω τέτοιου και πρέπει να, πριν γίνει η εκδήλωση. Που ενδεχομένως, λέω εδώ και τώρα που έτσι πάει ο καιρός, μπορεί να μην γίνει άριμη η εκδήλωση. Αλλά η ουσία είναι, με καταδίκασαν ή με πήγαν να με τσαλακώσουν την αξιοπρέπεια, πριν ακόμα 4 μέρες γίνει η εκδήλωση. Το καταλαβαίνεις αυτό τι σημαίνει. Παίζει κάποιο ρόλο σε αυτό, παίζει κάποιο ρόλο σε αυτό το δελτίο τύπου, η παρέμβαση που έκανε το κόμμα των ελευθέρων ανθρώπων του κυρίου Τράγκα. Κοίταξε, να πούμε Περικλή, να πούμε στους ακροατές μας. Περικλή, να πούμε λίγο στους ακροατές μας ότι έβγαλαν δελτίο τύπου εδώ η τοπική οργάνωση των ελευθέρων πολιτών. Το ξέρω. Ενδεχομένως αυτό είναι, Άρη. Ενδεχομένως είναι αυτό. Δεν θέλω να το συζητήσω όμως, γιατί δεν θα μεγαλώσω ανθρώπους κοντούς. Εμένα με ενδιαφέρει η ουσία του κόμματός μου. Από εκεί πέρα με ενδιαφέρουν τα στελέχη. Αυτοί καλά κάνανε και κάνουν αυτό που κάνανε, έτσι. Θα τους δώσω δίκιο στο βαθμό που θεωρούν ότι μπορεί να νομίζουν ότι είναι κάτι και μακάρι να γίνουν κάτι. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ θα κοιτάξω τη λειτουργία του δικού μου κόμματος, το οποίο λειτουργήσε πάνω σε έναν πανικό. Δεν μιλάω για την κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά μιλάω και σε τοπικό επίπεδο που δεν αντέδρασε ακόμα και μέχρι σήμερα. Ένα στέλεχος του, αυτή τη στιγμή από κάποιους ανθρώπους, βάλετε. Αυτοί δεν έχουν ούτε το πολιτικό σθένος, αλλά ούτε και το με ευγένεια να συμπαρασταθούν στο στέλεχός τους. Θυμάσαι πάρα πολύ καλά, Άρη μου, και όπως ο κόσμος της δράμας, επί ΣΥΡΙΖΑ, εγώ ήμουνα στην αστυνομία για μια ανάρτηση εναντίον με κάποια σχόλια κατά του κυρίου Καραγιαννίδη, εντός εισαγωγικών. Και μου ζήτησαν τα ίδια πράγματα. Το έζησα τώρα επί Νέας Δημοκρατίας. Καταλαβαίνεις πόσο η αξιοπρέπειά μου αυτή τη στιγμή και η προσφορά μου σε αυτόν τον χώρο που από το 80 είμαι εκεί, από τον Κωνσταντίνο τον Καραμαλή το μεγάλο, κάποια στελέχη τα οποία αυτή τη στιγμή μας βρήκανε στη Νέα Δημοκρατία, έρχονται τώρα να διδάξουν ήθος πάνω σε έναν άνθρωπο ο οποίος στην πανδημία στέκεται όρθιος και δίνει μαθήματα και έρχεται σε κόντρα με ανθρώπους της δράμας, του εμπορίου, που τους λέει ότι πρέπει να κρατήσουμε τα μέτρα. Θα βλέπεις τις αναρτήσεις μου. Θα πρέπει να κρατάμε αποστάσεις και μου κάνουν επιθέσεις. Ενώ όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Δράμα ή κάποια στελέχη, να μην το γίνει και έστω, Άρη μου, κρύβονται. Ούτε καν υπερασπίζονται αυτή την προσπάθεια που κάνει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Λάθος ίσως τώρα την κρίνει ο κόσμος. Αλλά από εκεί και πέρα, το πρόεδρος της ΔΕΠ να μην σηκώσει ένα τηλέφωνο να πει τι γίνεται και να. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν κοιτάμε την ανυπαρξία μας εδώ στη Δράμα, σε τοπικό επίπεδο, να στηρίξουμε την προσπάθεια της κυβέρνησης και του Μητσοτάκη σε αυτήν την λέλαπα που μας έχει βρει, που είμαστε ανύπαρκτοι στη Δράμα. Στο Facebook, εχθές ανήρθησα την παρέτησή μου, το έγγραφο που πήρα, που γελάει και το Παρδαλό Κατσίκη, 2 χρόνια αριθμός πρωτοκόλλου, 1. Άρη μου, ορίομαι, γιατί δίνω την ζωή μου για αυτή την παράταξη. Χωρίς να έχω όφελος, χωρίς να μπαίνω σε τρίμηνα, χωρίς να μπουν τα παιδιά μου σε τρίμηνα, δεν έχω πάρει τίποτε, δεν ζητάω τίποτε. Και κάποιοι άνθρωποι 3 χρόνια αριθμό πρωτοκόλλου 1. Από ό,τι κατάλαβα, αυτό το οποίο σε έχει πικράνει περισσότερο είναι το γεγονός ότι δεν στηρίχθηκες εσύ προσωπικά από ανθρώπους της παράταξης εδώ στη Δράμα. Φυσικά, να σου πω κάτι, δεν περίμενα και να με στηρίξουν κιόλας, δεν θέλω τη στήριξή τους. Απλώς το λέω για πληροφόρηση του κόσμου. Ακόμα και σήμερα, 4 μέρες μετά, γιατί εντός εισαγωγικών σε λέω δρομολογημένο ήταν όλο αυτό που έγινε, Άρη μου. Δεν μπορεί να τιμωρείται εντός εισαγωγικών η αξιοπρέπεια κάποιου εθελοντή που σηκώνει τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή μαζί με κάποιους εκλεγμένους στην πλάτη τους και κάποιοι ανύπαρκτοι, κάποιοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία, πριν ακόμη γίνει η εκδήλωση, να μην τολμάνε να απαντήσουν και να υπερασπίσουν το στέλεχό τους. Αυτοί οι οποίοι δεν έχουν συνεδριάσει εδώ και 1 χρόνο, που καμπουφλάρονται πίσω από την πανδημία, και άμα ρωτήσουν και να μάθει ο κόσμος τη Δράμα, συνεδριάσεις γίνονται σε όλες τις ΝΟΔΕ, σε όλες τις ΔΥΜΤΟ με τηλεδιασκέψεις. Άραγε όμως ξέρουν πως γίνει τηλεδιάσκεψη. Απλώς ο πρόεδρος της ΔΕΠ, ο κ. Γεωργιάδης, συμμετέχει ο ίδιος του σε κάποιες τηλεδιασκέψεις και καλώς κάνει, τους ενημερώνει η Νέα Δημοκρατία. Πώς κοινωνεί όμως αυτά στην κοινωνία της Δράμας ο κύριος Γεωργιάδης ή ο κύριος Αμανατίδης, αν κάνει, πολύ δύσκολα. Σε ποιους θα μεταφέρουν αυτά που τους λένε η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το κόμμα προς την κοινωνία? Ακούσατε να βγαίνει κανένας να υπερασπίζεται από αυτούς στη Νέα Δημοκρατία? Όλους τους είχαν έξω στα τσίπουρα, ήταν πολύ καλοί όλοι στα τσίπουρα.
Τα τσίπουρα τελειώσαν και νομίζαν ότι έτσι θα κλείσουν οι πληγές. Ποια είναι η πληγή που θα κλείσουν? Αυτοί οι άνθρωποι είναι ανεπαρκείς. Και το λέω με όλο το σθένος και στήριξα τον κύριο Γεωργιάδη, ο πρώτος που βγήκα απέναντι σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και το στήριξα. Και έλεγα είναι ικανός, αλλά δυστυχώς αποδεικνύεται πολύ λίγος για το μεγάλο αυτό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Για το τεράστιο, κάποιοι άνθρωποι αποδεικνύονται πολύ μικροί. Και πρέπει σοβαρά πλέον οι εκλεγμένοι που ανήκουν στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, πριν έρθουν άρη μου τα χειρότερα, να κοιτάξουν να κάνουν κάτι στη δράμα. Δεν έχω εγώ, είπα, θα ξανασχοληθώ. Τιμή μου θα είναι να με διαγράψει αυτή η Νέα Δημοκρατία με πρόταση αυτών που είναι αυτή τη στιγμή, των ανύπαρκτων. Αυτή η Νέα Δημοκρατία, η οποία έκανε διορισμού στη δράμα ανθρώπων, στελεχών, που δεν γνώριζε ούτε η Νόδε, ούτε η Δήμπτο, ούτε κανένα. Το πώς γίνανε, παράρτημα καβάλα. Παράρτημα καβάλα, άρη μου. Το λένε χρόνια κρυφά, το λέω ανοιχτά. Θα με διαγράψουνε. Τιμή θα μου κάνουν από αυτή τη Νέα Δημοκρατία να διαγραφώ. Εγώ όμως, φερόμενος αρσενικά και έντιμα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, άρη μου, έκανα την παρέτησή μου, γιατί δεν ανέχομαι στελέχη τα οποία δεν προσφέρουν τίποτε, ούτε εθελοντικά, στην πόλη τους, στην περιφέρειά τους κτλ. Να θέλουν να με βάλουν στον τοίχο, σε ένα κάδρο που δημιούργησαν οι άλλοι. Η παρέτησή σου αφορά μόνο από τη Δήμτο, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δήμτο και βεβαίως σε καμία περίπτωση από μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Θα το ξεκαθαρίζουμε αυτό, έτσι εγώ, δεν είναι? Αυτό, άρη μου, όχι. Από εκεί και πέρα εγώ είμαι ταγμένος στη Νέα Δημοκρατία. Απλώς αν θέλει η Νέα Δημοκρατία, είναι στη διακριτική της ευχέρεια. Αυτοί οι κύριοι που αγαπάνε τόσο πολύ στη Νέα Δημοκρατία να κάνουν μια πρόταση να με διαγράψουν κιόλας και θα είναι πολύ τιμητικό για μένα. Εγώ είδε κατέθεσα την παρέτηση. Υπάρχουν διαδικασίες. Αν τις ξέρουν το Λάιστον. Γιατί εγώ λειτουργήσα σε σωματεία, ήμουνα σε ομάδες και ξέρω πώς λειτουργούν. Η παρέτηση έγινε αποδεκτή. Αυτό σου είπα. Υπάρχουν διαδικασίες που θα πρέπει από εκεί και πέρα να συνεδριάσει η Δήμτο παράλληλα με την ΟΔΕ. Δεν ξέρω αν η ΟΔΕ. Γιατί αυτοί δεν μιλώντουσαν τελευταία μεταξύ τους, γιατί δεν τα βρίσκανε. Πρέπει να συνεδριάσει, να κάνει αποδεκτή ή όχι την παρέτησή μου. Έτσι, εγώ όμως δεν θα τους πω να βρεθούν, γιατί δεν βρίσκονται κιόλας, δεν μιλάει και μεταξύ τους όλοι. Να το ξέρουμε κι αυτό. Μάλιστα. Η Δήμητρο την οποία τη στήριξα κι εγώ μαζί με τον Γεωργιάδη επί δύο χρόνια, επί ένα χρόνο, έτσι, δεν λειτουργήσε και δεν λειτουργεί, όπως δεν λειτουργεί και η ΝΟΔΕ. Τι θέλουν, να τα κρύβουμε κάτω από το χαλί, όπως με έλεγε ένας τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στη Δράμα? Φτάνει με αυτό το κάτω από το χαλί. Έχει αγανακτήσει ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας να τον κρύβουν την αλήθεια. Η χώρα βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση υγειονομικά, δύσκολη θέση οικονομικά. Οι έμποροι έξω δεν μπορούν να ανοίξουν τα μαγαζιά τους. Από εκεί και πέρα ας σταθούμε δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο, τον κοινό. Όλο τον κόσμο που υποφέρει αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Να έρθουμε κοντά με τον κόσμο. Απέχουμε από την κοινωνία, άρη μου. Περικλή, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία μας έδωσες. Διευκρίνησες, έδωσες τις απαραίτητες διευκρινήσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με το παρασκήνιο αλλά και με το προσκήνιο της κίνησης αυτής, η οποία ουσιαστικά έφερε την παρέτησή σου. Εγώ θα είμαι παρόν όποτε γίνουν σοκομματικές εκλογές. Οι φίλοι μου με έχουν γεμίσει σε τηλεφωνήματα, σε ό,τι θέλεις. Να μην παρατήσω, δεν θα τα παρατήσω, γιατί έχω δώσει ένα όρκο στη Δράμα να βγάλουμε δύο βουλευτές. Κάποιοι θέλουν η Δράμα να είναι χαμηλά και να έχει ένα βουλευτή. Εγώ είμαι στις επάλξεις, από εκεί και πέρα δεν με θέλει η Νέα Δημοκρατία, με διαγράφει και τέλειωσε η δουλειά. Σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά, Περικλή. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.